Να χαιρετήσω τον αναπληρωτή διευθυντή του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας, τον κύριο Ανδρέα Παπακοσταντίνου. Καλό μεσημέρι, κύριε Παπακοσταντίνου. Καλό μεσημέρι, κυρία Σάου. Πώς είστε? Πολύ καλά. Να σας πω, χθες είχε τελειώσει η προθεσμία για τις αιτήσεις για τη θέση Γενικού Διευθυντή ΟΑΗ. Υπήρξε ενδιαφέρον? Δεν γνωρίζω. Δεν γνωρίζω να σας πω. Πιθανώς να υπήρξε. Δεν έχω στοιχεία. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να δούμε όλα αυτά που σας καταλογίζει ο Γενικός Ελεγχτής που κρούει καμπανάκια και χθες το θέμα τέθηκε και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τις δαπάνες στην υγεία και τα έξοδα, τα έσοδα του ΑΗ που οδηγούν σε ελλείμματα, κύριε Παπακοσταντίν. Και να σας πω ότι χθες ο Γενικός Ελεγχτής έλεγε ότι το πιο ανησυχητικό είναι που αντί στον ΟΑΗ να σημάνει συναγερμός για τον εντοπισμό και μείωση των καταχρήσεων και τήρηση του νόμου που εν γνώση τους παραβιάζεται, μας κατηγορούν στα κανάλια ότι εμείς είμαστε ανίκανοι είτε ενεργούμε με σκοπιμότητα. Ο λόγος στις αρμόδιες αρχές. Θα έλεγα, ναι, ο λόγος στις αρμόδιες αρχές, πολύ σωστά. Θα συμφωνήσω μόνο στο τελευταίο. Και θα συμφωνήσω και με τις παρενέσεις του Πρόεδρου της Δημοκρατίας για να αποφεύγονται οι υπερβολές και να αποφεύγονται οι αιμονές. Από εκεί και πέρα... Ο καθένας δηλαδή, κύριε Παπακοσταντίνο, ότι θέλει κρατάει από τις δηλώσεις. Ότι, ναι, κατανοητό. Νομίζω αυτά είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αυτά μεταφέρετε στις ειδήσεις σας και εγώ αυτά σας μεταφέρω. Σίγουρα, αλλά είπε κιόλας ότι πρέπει να δούμε τι ανησυχεί και ο Πρόεδρος για τον τομέα της υγείας. Είπε και αυτό. Μα δεν έχουμε πει ότι εμείς δεν ανησυχούμε. Αυτή είναι η δουλειά μας. Καθημερινώς ανησυχούμε, παρακολουθούμε και την πρόσβαση των δικαιούχων και τα οικονομικά του Γενικού Συστήματος Υγείας. Ποτέ δεν είπαμε ότι τα πράγματα είναι εύκολα. Ναι. Είναι μια πορεία που θα είναι συνεχής. Δηλαδή, η διαχείριση των οικονομικών ενός Εθνικού Συστήματος Υγείας, αν τα παρουσιάζει κάποιος ότι είναι απλά, δεν είναι απλά πράγματα. Ωραία, κύριε Παπακοσταντίνου, εξηγήστε μας εσείς γιατί πώς προκύπτει αυτό το έλλειμμα. Είναι αυξημένα και τα έσοδα, αλλά και πολύ περισσότερο τα έξοδα. Είναι η πανδημία που σας έβγαλε εκτός. Είναι η πανδημία που μας έχει βγάλει εκτός και υπάρχει ένα πλάνο ώστε την επόμενη τριετία η χρηματοδότηση του Γενικού Συστήματος Υγείας να γίνει τα όποια ελλείμματα να καλυφθούν από ιδίους πόρους. Οπότε στη συνέχεια αφού θα ανακάμψει πλήρως η οικονομία τότε θα συνεχίσουμε με κάποια πλεονάσματα. Δεν μπορούμε να έχουμε υπερβολικά πλεονάσματα, δεν είναι αυτή η δουλειά μας. Ώστε το σύστημα να συνεχίσει απρόσκοπτα. Τώρα, το μέγα θέμα που είχε γίνει ήταν ότι όντως συζητήσαμε 40 εκατομμύρια επιπλέον από το ποσοστό που παίρνουμε ως εισφορά στο Γενικό Σύστημα Υγείας, εκτός αν αμφισβητούν και το ποσοστό. Το ποσοστό είναι εκεί, ο νόμος το έχει καθορίσει και δεν έχουμε ζητήσει οποιαδήποτε αλλαγή. Να. Τώρα, αν θυμάστε καλά, όταν κάναμε τις διαβουλεύσεις για τα ενδονοσοκομιακά, υπάρχει υπουργική απόφαση, δηλαδή και απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου. Δηλαδή και κάποιος θα το έχει ξεχάσει, μπορεί να τρέξει στις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου. Όπου εκεί υπάρχει η απόφαση για να ενισχυθεί ο προϋπολογισμός, η χρηματοδότηση του Γενικού Συστήματος Υγείας κατά 70 εκατομμύρια. Εμείς είχαμε υποσχεθεί από τότε του Πρόεδρου ότι θα κάναμε τα αδύνατα δυνατά να μην ζητήσουμε αυτά τα λεφτά. Και αυτή ήταν η προσπάθεια. Μπήκαμε στην πανδημία, είχαμε μείωση των. Αυτό που αναμέναμε να πάρουμε από τα έσοδά μας και πήγαμε και ζητήσαμε τα 40 από τα 70. Και έγινε μέγα θέμα. Εντάξει, ας το αφήσουμε ως εδώ. Λοιπόν, κύριε Παπακοσταντίνου, πείτε μου όμως να δούμε, διότι αντιλαμβάνομαι ότι το ΓΕΣΥ λειτουργεί στην βάση αναλογικής μελέτης, είναι η έκθεση Μέρσερ του 2013. Έχει επικαιροποιηθεί αυτή, είναι τα ίδια τα δεδομένα του 2013 που ίσχυαν τότε, διότι αν είναι αυτά τα δεδομένα. Αντιλαμβάνομαι αυτά επικαλείται ο ελεγχτής, διότι αν έχουν επικαιροποιηθεί πρέπει να δώσετε τα νέα στοιχεία, δεν είναι? Τρέχουμε μια νέα καινούργια αναλογιστική μελέτη, δεν την κάνουμε εμείς. Είναι διεθνής οργανισμός, ο οποίος συνεργάζεται και με το Υπουργείο Εργασίας και το Υπουργείο Οικονομικών. Οπότε δεν θα υπάρχει αμφισβήτηση τουλάχιστον των παραμέτρων και των υποθέσεων που γίνονται. Γι' αυτό και επιλέξαμε τον ίδιο σύμβουλο. Και θα έχουμε τα αποτελέσματα γύρω στο Μάρτιο-Απρίλιο, θα έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα. Όμως, εκείνο που υπάρχει μια μεγάλη παραδοξότητα. Είναι ότι δεν μπορούν να διαβάσουν ούτε καν το πώς δουλεύει ένα οικονομετρικό μοντέλο. Ναι, μεν οι δαπάνες έχουν αυξηθεί, αλλά ταυτόχρονα έχουν αυξηθεί και τα έσοδα. Ναι. Και αυτό είναι φυσιολογικό. Ναι, αλλά το έλλειμμα μας ενδιαφέρει. Το τι λέει η ελεγχτική υπηρεσία, λέει ότι ξέρεις, αυξηθήκαν τα έσοδα, τι ωραία, οι δαπάνες έπρεπε να μείνουν εκεί που υπολογίζαν οι Μέρσερ τότε το 2013.
Δεν υπάρχει κάποιο σοβαρό οικονομολόγο που θα σπεί αυτό το πράγμα. Το μοντέλο είναι οικονομετρικό. Ναι, μεν υποθέσει ότι θα καθυστερούσε η ανάκαμψη τη οικονομία έπεσαν έξω, αλλά υπάρχει αρμονία όσον αφορά το ότι αφού η οικονομία αναπτύσσεται πιο γρήγορα, ναι, και τα έσοδα και οι δαπάνε ακολουθούν. Είναι πολύ φυσιολογικό αυτό. Και αυτό θα το επιβεβαιώσει και ο Υπουργός Οικονομικών. Ναι, αλλά το ισοζύγιο, όπως το περιγράφετε, δεχτών. Αλλά το θέμα μας είναι το έλλειμμα, αν αυξάνεται ή όχι, μέσα σε αυτό το... Το έλλειμμα, ο λόγος που έχει αυξηθεί, που θα υπάρξει έλλειμμα, είναι το θέμα της πανδημίας και θα, ναι, είναι μόνο για τα επόμενα 2 με 3 χρόνια. Και αυτό το έλλειμμα θα καλυφθεί από ιδίους πόρους, δηλαδή από τα αποθέματα που έχουμε δημιουργήσει, υπάρχουν γύρω στα 300 εκατομμύρια, θα χρηματοδοτηθεί αυτό το έλλειμμα. Ναι. Πείτε μου τώρα, κύριε Παπακοσταντινίου, που είναι... Οπότε, κυρία Σάβα, όμως για να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Παρακαλώ. Μιλούμε ότι ένα γενικό σύστημα υγείας που μόλις έχει ξεκινήσει, έχει 2 χρόνια, 2,5 χρόνια που έχει ξεκινήσει, καθορίστηκαν κάποια ποσοστά που είναι τα χαμηλότερα, ίσως τα χαμηλότερα της Ευρώπης. Μπορεί να μην είναι τα χαμηλή, μπορεί να είναι δεύτερον πιο χαμηλά στην Ευρώπη. Χρηματοδοτούν ένα γενικό σύστημα υγείας το οποίο, αν δείτε όλα τα συστήματα μόλις ξεκίνησα, είχαν μια αύξηση δαπάνω και οι περισσότεροι είχαν πέσει έξω. Εμείς δεν πέσαμε έξω. Χρηματοδοτείται το σύστημα από τα ποσοστά που έχουν καθοριστεί. Ζητήσαμε 40 από τα 70 που μας είχαν υποσχεθεί και γίνεται ολόκληρο μέγα θέμα. Το γενικό σύστημα υγείας είναι βιώσιμο, δεν είναι απλά πράγματα. Πρέπει συνεχώς να υπάρχει παρακολούθηση των δαπανών. Δεν λέω ότι είναι απλά. Αλλά η εικόνα που παρουσιάζεται και ό,τι έχω ακούσει και τον γενικό ελεκτή, ότι το ΓΕΣΥ είναι ένα όχημα που οδεύει στον κρεμό, νομίζω κάποιος άλλος οδεύει προς τον κρεμό. Ναι. Το θέμα είναι ποιος κρατά το τιμόνι, κύριε Παπακοσταντίν. Λοιπόν, τώρα πείτε μου, έχουμε αυτή τη... Δεν ξέρω ποιος βάζει το τιμόνι, αλλά το Γενικό Σύστημα Υγείας υπάρχει. Είναι σε παιδιά τα πράσινη. Ναι. Και πάμε πολύ καλά. Μάλιστα. Θέλει προσοχή, αναμφιβόλως. Μπαίνουμε σε μια δύσκολη περίοδο διότι έχει επηρεαστεί από την πανδημία. Αλλά εκείνο που γίνεται λάθος, κυρία Σάβα, και δεν θέλω να ωρεοποιήσω όλη την κατάσταση. Άλλο είναι ο τομέας της υγείας, ναι, και οι δημόσιες δαπάνες, και άλλο είναι το Γενικό Σύστημα Υγείας. Το Γενικό Σύστημα Υγείας είναι ένα κομμάτι των δαπανών υγείας. Τώρα, επειδή ξέρετε, θέλω να σας ρωτήσω τώρα για το προφίλ υγείας. Ακούστε με, ακριβώς για να το εξηγήσουμε, γιατί εδώ βλέπουμε το State of Health της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Κομισιόν, που λέει για την Κύπρο ότι δαπανά πολύ λιγότερα για την υγεία σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πως αυτό έρχεται σε διαστολή με τις καταχρήσεις κλπ. Που βλέπουμε, που καταγγέλει και ο Γενικός Ελεγκτής στον ΟΑΗ, στο ΓΕΣΥ. Άρα, εν τέλει, ποιος εξυπηρετείται, ο πολίτης, ο ασθενής? Λίγες δαπάνες, καταχρήσεις. Οι καταχρήσεις έχουν αναδειχθεί ως ένα θέμα, είναι ένα σοβαρό θέμα, μας απασχολεί. Λένε ότι δεν μας απασχολεί, το είπαμε 100 φορές ότι μας απασχολεί. Όμως, επειδή υπάρχει ο σφαιργός προϋπολογισμός, υπάρχουν και άλλοι μηχανισμοί που προστατεύει το σύστημα και ο φορολογούμενο, αυτές οι καταχρήσεις να μην επιβαρύνουν το φορολογούμενο. Είναι η κατανομή μεταξύ των ίδιων των γιατρών. Κάποιο, αν καταχρέει του συστήματο, επιβαρύνονται οι άλλοι. Είναι καλό αυτό? Όχι, δεν είναι καλό αυτό. Αλλά είναι καλό να πούμε ότι δεν επιβαρύνεται ο Κύπριο, ναι, φορολογούμενο. Τι του ενοχλεί που το λέμε αυτό? Να μην του ενοχλεί. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα, όσον αφορά τι εθνικέ δαπάνε υγεία, οι εθνικέ δαπάνε υγεία δεν είναι μόνο οι δαπάνε του Γενικού Συστήματο Υγεία. Είναι και οι δαπάνε του Υπουργείου. Υπάρχουν κάποια έξοδα που αναλαμβάνει το Υπουργείο. Τα έξοδα αποστολή στο εξωτερικό. Τα οποία φυσικά δεν διαχειριζόμαστε εμείς. Τα οποία θα έπρεπε όμως, κύριε Παπακοσταντίνου, τι προέβλεπε, έτσι όμως δεν έπρεπε να τα διαχειρίζεστε και αυτά? Τα πρόσθετα για τα ιατροσυμβούλια, για τα αποστολές ασθενών στο εξωτερικό. Το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό. Υπάρχουν κάποιες δαπάνες, οι οποίες, να σας πω παραδείγματος χάρη, η διαχείριση του κρατικού χημείου. Το κρατικό, ναι, χημείο δεν είναι υπηρεσία που είναι μέσα στο Γενικό Σύστημα, ναι, Υγείας. Αυτό το διαχειρίζεται το Υπουργείο. Ωραία. Έχετε, κύριε Παπακοσταντίνου, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, πείτε μου κάτι τελευταίο που ενδιαφέρει. Αυτή η διαδικασία επαναδιαπραγμάτευσης με νοσηλευτήρια και προσωπικούς γιατρούς είναι σε κάποια εξέλιξη, ξεκινάει, είναι σε προχωρημένο στάδιο, που είμαστε? Και με τους γιατρούς και με τα νοσηλευτήρια είμαστε σε επαφή. Μια νοσηλευτήρια, σας έχω πει ότι περιμένουμε να μας άψει το πράσινο φως ο Υπουργός Υγείας, διότι μας είπε να περιμένουμε μέχρι να για τους κανονισμούς και τις γνωματεύσεις. Να διευθυνθεί το θέμα με τον Γενικό Εισαγγελέα. Mm-hmm. Όσον αφορά τους προσωπικούς γιατρούς, ξεκινήσαμε επαφές για να διαφοροποιήσουμε τον τρόπο αμοιβής τους. Είναι μια διαδικασία που έχουμε ακόμα λίγο χρόνο για να καταλήξουμε. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπακοσταντίνου. Καλή συνέχεια. Καλό